καλωσορίσατε στο πρώτο επεισόδιο It's What Time για το 2020. Πρώτα απ' όλα και εμείς με τη σειρά μας, να σας ευχηθούμε καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος. Γεια σου πολύ, καλή χρονιά έχεις εσένα. Καλή χρονιά, Άρτεμις. Πώς περάσεις, ξεκουράστηκες? Στην δουλειά εδώ πέρα, στο μαγαζί. Μάλιστα, με την οικογένεια όμως φαντάζομαι, έτσι. Εντάξει, πέρασες τις γιορτές. Εντάξει, τα Χριστούγεννα πιο πολύ με την οικογένεια. Παραμονή, ήμασταν εδώ στο μαζί. Πολύ ωραία. Εντάξει, για οι ανάγκες της εργασίας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα ως πρώτο γεύμα του 2020 θα έχουμε γαριδούλες, τις οποίες όλοι ξέρουμε πως είναι ιδιαίτερα αγαπητές, ταιριάζουν και στις νηστείες, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχουν κακή φήμη ότι αυξάνουν τη χοληστερίνη, όμως όσοι τις καταναλώνουν σποραδικά και με μέτρο, κυρίως 10 περίπου τη φορά, δεν έχουν ανησυχούν καθόλου, αφού περίπου στις 10, όπως σας είχα πει και προηγουμένως, δεν προσδίδουν περισσότερη χοληστερίνη από ό,τι χρειάζεται για το σώμα μας. Επίσης, είναι χαμηλές σε θερμιδική αξία, εφόσον 100 γραμμάρια αποδίδουν μόνο 100 θερμίδες. Οπότε είναι ιδιαίτερα αγαπητές για όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος ή να διατηρήσουν το ήδη υπάρχον. Φτάνει όμως με τη θεωρία, ας προχωρήσουμε στην πράξη και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ναι, καλωσορίσατε. Θα δείξουμε μια συνταγή που το κυρίω υλικό είναι οι γαρίδες, όπως είπαμε, αλλά θα κάνουμε το κουνουπίδι στο γκριλ. Είναι ένα steak από κουνουπίδι. Θα δείξουμε πώς θα το κόψουμε και πώς θα το μαρινάρουμε. Θα κάνουμε μια σαλάτα από μαύρες φακές μπελούγκα. Μπελούγκα είναι λόγω του ότι μοιάζουν με το χαβιάρι μπελούγκα. Okay. Γι' αυτό πήραν αυτό το όνομα. Μάγκο, αβοκάντο, σπανάκι, τρεφερά σπίγλα. Οπότε και θα κάνουμε και να έχουμε ένα dressing με yuzu. Yuzu είναι ένα ιαπωνέζικο lime μαζί με λάδι τρούφας. Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το κουνουπίδι. Ο λόγος είναι ότι είναι πιο σκληρό και θέλει λίγο παραπάνω να ψηθεί στο grill μας. Θέλουμε να βγάλουμε ένα φιλέτο από το κουνουπίδι, οπότε θα πάμε κεντρικά. Θα κάνουμε μια τομή. Στο πιο ψηλό σημείο. Στο πιο ψηλό. Ωραία. Όχι ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μετά και το υπόλοιπο. Και θα κάνουμε μια άλλη τομή κάθετη εδώ. Οπότε εμείς θα πάρουμε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, περίπου 2 cm το πάθος, έτσι. Ναι. Ωραία. Το υπόλοιπο θα τα βάλουμε στην άκρη. Χρειάζεται να είναι τόσο χοντρό? Ναι, γιατί θα το βάλουμε στο γκριλ. Οπότε θέλουμε λίγο ώρα να ψηθεί, οπότε θα να κρατήσει το γκριλ, να μην διαλυθεί. Ωραία. Θα πάρουμε ένα γλυκάκι. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Από τις δύο μεριές. Ωραία. Αλάτι. Λίγο αλάτι. Βασιλιάς σε όλα τα γεύματα το αλάτι. Απαραίτητο. Ναι. Και λίγο πιπέρι. Είναι η νοστιμία στο πιάτο. Από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι ένα πιο γλυκό. Ναι, έχει μια γλυκύτητα. Μάγκο. Ναι, έχει το μάγκο, ναι. Σωστά. Οπότε τώρα μπορούμε να το βάλουμε στο γκριλ. Και θα το γυρίσουμε έχουμε και την άλλη πλευρά, μετά, έτσι. Ναι, σωστά. Οπότε τώρα προχωράμε τις γαρίδες. Έχουμε 5 γαρίδες, τις οποίες το μέγεθος αυτό, όποιος παίρνει, είναι 13-15. Τις έχουμε ήδη καθαρίσει, έχουμε αφήσει μόνο την ουρά. Ωραία. Το μόνο που θα κάνουμε είναι θα κάνουμε μια τομή στο πίσω μέρος της γαρίδας, κατά αυτόν τον τρόπο, τόσο ώστε αν υπάρχει η ακαθαρισία της γαρίδας να βγει, σε αυτή δεν υπήρχε κάτι. Οπότε. Μάλιστα, είναι μυστικά αυτά. Πρέπει πάντα να το κάνουμε, να υποθέσω, έτσι. Ναι, σίγουρα. Γιατί αν δεν το κάνουμε και μετά στη γεύση και στο. Ναι, θα το νιώσει. Okay. Tips, μαθαίνουμε. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζουμε την επόμενη. Ολοκάθαρες οι γαριδούλες μας. Ναι. Είμαστε OK. Θα τις βάλουμε σε μια. Σαν ένα μπολ. Θα προσθέσουμε λίγο τζίντζερ. Άρα αυτές θα είναι πικάντικες. Λίγο. Έτσι, λίγο σκόρδο για όποιον θέλει. Λίγο αλατάκι. Και λίγο πιπέρι. Δεν μας επηρεάζει το μέγεθος, εάν κάποιος προτιμήσει τις πιο μικρές. Όχι. Όχι. Ωραία. Ή τις πιο μεγάλες. Ναι, ναι, εννοείται, ναι. Ούτε αν ήταν προβρασμένες, θα είχε διαφορά. Εντάξει, προβρασμένες μετά δεν θα χρειαζόταν να τις ψήσουμε καθόλου στο γκριλ. Ναι, θα χάνουν τη ζουμερότητά τους αν τις προβράσουμε. Οπότε δεν χρειάζεται. Ναι, ναι.
ανάλογα οι τηλεθεατές μας πώς θα επιλέξουν να τις κάνουν. Τις έχουμε μαρινάρει. Δεν θα θέλουν πολύ χρόνο οι γαρίδες, έτσι. Όχι, είναι γρήγορος. Ναι. Προσοχή. Και η θερμοκρασία μας. Η θερμοκρασία αυτή είναι στους 200 βαθμούς, ότι είμαστε μια χαρά. Mm-hmm. Ωραία, συνεχίζουμε. Θα κάνουμε, όπως είπαμε, μια σαλάτα από φακές. Μπελούγκα. Θα κάνουμε ένα μπολ. Έχουν διαφορά στο ψήσιμο από ό,τι οι κανονικές φακές. Όχι, είναι το ίδιο σχετικά, ναι. Mm-hmm. Αυτές είναι αρκετά... δηλαδή σφιχτές, δηλαδή δεν διαλύονται εύκολα, mm-hmm. εκτός άμα τις ξεχάσουμε, απλά είναι ωραία και σαν υφή, έχουν τραγανή υφή. Mm-hmm. Ωραία. Θα δοκιμάσουμε κάτι νέο. Έχουμε μάγκο, το έχουμε ψιλοκόψει. Σε κυβάκια. Σε κυβάκια. Έχουμε λίγο κρεμμυδάκι. Επίσης. Και αυτό ψιλοκομμένο. Mm-hmm. Ναι. Θα καθαρίσουμε ένα... αβοκάντο. Οι σαλάτες σου μας εντυπωσιάζουν πάντα πολύ, μου έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε εδώ. Αυτό το χρειάζομαι. Εγώ είναι μόνο το μισό. Α, δεν το χρειάζομαι στο λεπτό. Για αυτή την συνταγή, για μια μερίδα νομίζω είναι αρκετά. Ναι. Ανάλογα με την ποσότητα. Ναι. Για να πια το μισό χρειάζομαι. Σωστά. Θα το κόψουμε και αυτό. Θα το ψιλοκόψουμε και αυτό. Συνήθως το βλέπουμε έτσι, φέτες να είναι αυτή τη σαλάτα. Ναι, αλλά και ψιλοκομμένο μέσα στη σαλάτα δίνει μια ωραία λιπαρή υφή. Είναι και πιο διακριτικό, φαντάζομαι. Ναι. Ταιριάζει και με το υπόλοιπο που κόψουμε και τη σφακή, δηλαδή πώς είναι το μάγκο κομμένο και με τις φακές που είναι έτσι. Εμφανισιακά, ναι. Ωραία. Θα βάλουμε το dressing. Όπως είπαμε, έχουμε κάνει ένα dressing με yuzu lime, λάδι τρούφας και ελαιόλαδο. Ιαπωνέζικο είναι αυτό. Ναι, ιαπωνέζικο. Mm. Ανακατεύουμε. Και είναι έτοιμη η σαλάτα μας. Σχεδόν. Θα βάλουμε και λίγα λιαστές ντομάτες που τις έχουμε ετοιμάσει στο μαγαζί, σε αφιγραντήρα. Δεν είναι κάτι που γίνεται δηλαδή στο σπίτι. Και στο σπίτι που γίνεται, αλλά πρέπει να έχουμε ένα φούρνο γύρω στους 100 βαθμούς και θέλουν αρκετή ώρα, γύρω στις 5-6 ώρες σε χαμηλή θερμοκρασία, να κόψουμε τα ντοματίνια, να τα λατοπεραιώσουμε, να βάλουμε κάποια μυρωδικά, θυμάρι, ελαιόλαδο και να τα αφήσουμε σε χαμηλή θερμοκρασία στο φούρνο. Πολύ ώρα. Ναι, θέλουν ώρα. Οπότε. Είναι κάτι γι' αυτό περισσότεροι ας πούμε σπίτι προτιμούν να αγοράζουν το έτοιμο για αυτή την ευκολία. Ωραία. Θα δούμε εδώ που βρισκόμαστε με τον κονοπλίδι. Οι γαριδούλες μας έχουν ήδη πάρει το χρώμα. Θέλουμε ακόμα 2-3 λεπτάκια για τις γαρίδες και επίσης για το κουνουπίδι. Το κουνουπίδι πρέπει να το ανοίξουμε να είναι μαλακό ή δεν αλλάζει. Θα είναι ψημένο, θα έχει τραγανότητα. Ωραία. Οπότε είναι κάτι που και σε γεμίζει σαν, στο πιάτο σαν ικανοποιητική μερίδα, οπότε θα είναι κάτι υγιεινό. Δεν είναι κάτι ούτε τηγανιτό, ούτε οπότε είναι στο γκριλ πάνω. Οπότε... Τέλεια, και δίνει και εσύ συγχωρεσμό το κουνουπίδι. Σωστά, έτσι. Οπότε σε συνδυασμό με τις γαριδούλες είναι ότι πρέπει. Οι γαρίδες είναι έτοιμες. Χρειάζονται προσοχή, άμα τις αφήσουμε παραπάνω θα στεγνώσουν. Ναι, σωστά. Οπότε σε 2 λεπτάκια θα σερβίρουμε και το κουνουπίδι. Το κουνουπίδι έχει ψηθεί. Να το βλέπουμε και στο χρώμα. Ναι. Και τώρα που το κρατάς βλέπω είναι πιο μαλακό. Σωστά, το βάζουμε στη μέση. Θα πάρουμε λίγο σπανάκι. Προσθέσουμε μέσα σαλάτα. Να είναι μέρο
ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας ότι μπορούν από τα καταστήματα Wellcoats να βρουν είτε νοπές γαρίδες είτε προβρασμένες σε όλα τα μεγέθη. Θα συνεχίσουμε το στήσιμο του πιάτου. Σαλάτα πάνω στο κουνουπλί, ε. Πάνω, ναι. Mm-hmm. Θα πάρει και την γεύση. Ωραία. Θα πάρει αυτό την κάπνα. Ναι. Αυτός που θα το φάει θα παίρνει και από την σαλάτα, θα κόβει και το κουνουπίδι και τη γαρίδα, οπότε θα έχει όλες τις γεύσεις. Φαντασία. Πάντως είδαμε στα τόσα επεισόδια που κάναμε, μπορούμε να κάνουμε απίστευτα πράγματα μαζί με το Καμάτο. Σίγουρα, ναι. Βοηθάει πάρα πολύ, ναι. Και έχουμε μπορεί να φτιάξει όχι μόνο ως γκριλ, έτσι, μπορούν να φτιαχτούν και πίτσες μέσα. Σίγουρα, και... ναι. Και σαν φούρνο διάφορα, μπορεί ναι. να χρησιμοποιηθεί. Για όσους τους αρέσει έτσι, ναι, με παρέα να ψήνουν να κάνουν, είναι ένα ωραίο αξεσουάρ για το σπίτι. Ναι. Ωραία, έχουμε το dressing. Είναι το ίδιο που βάλαμε στη σαλατά. Ναι. Το ίδιο. Λίγες φύτρες. Αυτές είναι φύτρες από μουστάρδα. Μουστάρ σιτ. Από μουστάρδα. Ναι. Εξαιρετικά. Γρήγορο πιάτο και αυτό. Δεν μας ταλαιπωρήσει. Δεν μας ταλαιπωρήσει. Ναι, καθόλου. Σωστά. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Υπέροχα. Σερβίραμε και το πρώτο πιάτο του 2020 για το μήνα Ιανουάριο. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα. Γεια σας!